Παράσταση διαμαρτυρίας από Ρωμά στο Δημαρχείο Ερωδέας. Τι ζητούν και τι καταγγέλουν, η απάντηση του Δήμου. Ο Παναγιώτης Λαφαζάνης εξελίξει τη ΔΕΗ. Τι λέει στον Φλάσ ο πρόεδρος Λαϊκής Ενότητας. Κάλεσμα και συμμετοχή στην εργατική Πρωτομαγιά. Οι κινητοποιήσεις στη Δυτική Μακεδονία. Let's do it Greece σε όλη την περιφέρεια. Πρωτοβουλίες καθαρισμού από εθελοντές. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή σας εβδομάδα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Φλάς. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας είναι ο απολογισμός του τροχαίου δυστυχήματος που έγινε χθες το μεσημέρι στα Γρεβενά. Ένα αγροτικό όχημα για άγνωστο λόγο ξέφυγε από την πορεία του και χτύπησε σε δέντρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμο 58χρονο συνοδηγός του οχήματος, ενώ ο οδηγός νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Γρεβενών. Χθες Κυριακή, 29 Απριλίου, μεσημβρινές ώρες, στο 6ο χιλιόμετρο της νέας περιφερειακής οδού Δεσπότη, Πηγαδίτσας Γρεβενών, γιοταχή φορτηγό αυτοκίνητο που οδηγούσε 57χρονο συμμεταπός εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε δέντρο, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του επιβαίνοντος 59χρονου ημεδαπού. Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος ενεργεί το τμήμα τροχιάς Γρεβενών. Παραμένουμε στο αστυνομικό δελτίο και πάμε σε μια είδηση της ημέρας με σύλληψη επαπτοφόρο από διαρρηκτών ουσιαστικά στην Κοζάνη. Θα μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο Αποστόλης Γαϊτάνης, ο οποίος είναι κοντά μας. Αποστόλη, τι ακριβώς είχαμε στην Κοζάνη? Στα Πράσα δηλαδή, Σοκράτη, καλησπέρα. Στα Πράσα ακριβώς. Είχαμε σήμερα το πρωί τη σύλληψη 4 ατόμων νεαρής ηλικίας για κλοπή σε σπίτι 19χρονου εδώ στην πόλη της Κοζάνης. Να πούμε ότι πολύ πολύ γρήγορα οι αρχές του συνέλαβαν. Μιλάμε για δύο Έλληνες, έναν Αρμένιο και έναν υπήκο Αλβανίας. Συνελήφθησαν από την αστυνομία και οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα. Και μάλιστα πέρα από την κλοπή έχουμε και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων. Ουσιαστικά γείτονες, από ό,τι είπαν οι πληροφορίες, διαπίστωσαν τη διάρρηξη και ενημέρωσαν την αστυνομία, η οποία, όπως είπες, έφτασε άμεσα. Και ακριβώς. Συνέλαβε στα Πράσα τους διαρρήκτες. Ετοίμασε ένα ρεπορτάζ σχετικό. Έχουμε την ανακοίνωση της αστυνομίας, την οποία οπτικοποιήσαμε με όλη την ενημέρωση που υπάρχει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε το ρεπορτάζ. Συνελήφθησαν σήμερα 30 Απριλίου τις πρωινές ώρες στην Κοζάνη 4 άτομα. Δύο ημεδαποί 20 και 21 χρόνων, ένας 19χρονος υπήκος Αλβανίας και ένας 20χρονος υπήκος Αρμενίας για κλοπή και για παράβαση του νόμου περί όπλων. Ειδικότερα, οι προαναφερόμενοι συνελήφθησαν άμεσα από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας και του Αστυνομικού Τμήματος Κοζάνης εντός εισοικίας 19χρονου ημεδαπού στην Κοζάνη, στην οποία είχαν εισέλθει προηγουμένως παραβιάζοντας την μπαλκονόπορτα αυτή με σκοπό την κλοπή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κατσαβίδια, 1 αεροβόλο πιστόλι, 7 φυσίγγια, 19 κάλικες διαφόρων διαμετρημάτων, 1 βολίδα και 1 κουτί με βολίδες αεροβόλου. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης, ενώ οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κύριο εισαγγελέα πλημελωδικών Κοζάνης. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Παράσταση διαμαρτυρίας στο Δημαρχείο της Ιορδαίας στην Πτολεμαϊδα έκαναν σήμερα το πρωί Ρωμά που ζουν στον καταβλισμό στην άκρη της πόλης. Οι Ρωμά υποστηρίζουν πως δεν υπάρχουν ούτε οι βασικές υποδομές προκειμένου να ζήσει μια οικογένεια με αξιοπρέπεια και ζήτησαν από τον Δήμαρχο Ιορδαίας να προχωρήσει άμεσα σε παρεμβάσεις στον καταβλισμό. Παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησε σήμερα Δευτέρα 30 Απριλίου στο Δημαρχείο της Ιορδαίας ομάδα Ρωμά που ζει στην ευρύτερη περιοχή της Πτολεμαϊδας. Σύμφωνα με τον κόσμο, η κατάσταση στον καταβλισμό είναι απελπιστική, καθώς οι καταγγελίες που έγιναν κάνουν λόγο για άθλιες συνθήκες διαβίωσης. Η έλλειψη καθαρού πόσιμου νερού, το ζήτημα της ηλεκτροδότησης, αλλά και ο μεγάλος όγκος των αδέσποτων ήταν μερικά από τα ζητήματα που έθεσαν οι πολίτες, καλώντας τόσο τον Δήμαρχο Ιορδαίας όσο και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας να δώσουν άμεσα μια λύση στη δύσκολη καθημερινότητά τους. Αφορμή για την κινητοποίησή του στάθηκε η σημερινή προσαγωγή 17 Ρωμά από τις αρχές κατά τη διάρκεια πρωινής αστυνομικής επιχείρησης που έγινε μετά από καταγγελία για ρευματοκλοπή, καθώς ο καταβλισμός δεν ηλεκτροδοτείται νόμιμα. Μας έκανε κάποιο καταβλισμό που δεν φτάνουν για τα Ρωμά. Οι βρύσες δεν έγιναν σωστές. Ρέγματα σωστά δεν μας έχει δώσει. Πάνε κάποια παιδιά στο σχολείο. Είναι 40 παιδιά, 50 παιδιά. Αυτά τα παιδιά δεν θέλουν να πάνε μετά από το σχολείο να κάνουν ένα μπάνιο, δεν θέλουν να διαβάσουν. Δηλαδή αυτό το θέμα είναι μέχρι το 2018. Αυτό το θέμα πότε θα λύσει? Το 2040. Ο κύριος Δήμαρχος εδώ περιμένουμε να μας δώσει μια λύση. Το νερό που είναι απαραίτητο, το νερό και το φως και τα σκουπίδια από τα κάδρα να τα φέρει όλα καινούρια. Και ζητάμε το δρόμο από το χαλικόδρομο να βάλουν κάτι για να μην μας τρώνε οι σκόνες.
Αυτό ζητάμε από τον Δήμαρχο και από την Πολιτεία και από το Καρυπίδη, από το Περιφερειάρχη Καρυπίδη, αυτά τα πράγματα. Να μας βάλει ένα πίνακα με μπρίζες από το καταβλισμό, με ένα μετρητή, κάθε οικογένεια να κάτσε να το πληρώσουμε. Και ζητάμε τα νερά. 5 βρύσες για 70 οικογένειες. Είμαστε 370 άτομα. 6,5 ώρα ήρθε και μας μάζεψε η αστυνομία σήμερα και μας πήρε από τα ρέγματα που παίρνουμε, κλέβουμε ρέγματα. Όντως κλέβουμε. Γιατί μας κάνει η πολιτεία για να κλέψουμε. Περίμενε. Μας κάνει η πολιτεία για να κλέψουμε. Προτού 2 μήνες ξαναέγινε αυτό το πράγμα. Προτού 2 μήνες ξαναέγινε. Δηλαδή θα γεμίσουμε αποφάσεις από τα δικαστήρια. Άλλος είναι άρρωστος, άλλος είναι ανήμπορος. Να κάτσουμε. Έγινε έφοδος από την αστυνομία. Έγινε. Μετά. Μας πήρε η αστυνομία, μας πήρε τα στοιχεία για δικαστήρια. Έχουμε εμείς τις πιθανότητες για να πάμε στα δικαστήρια. Έγινε το δικαστήριο πέρσι. Όχι. Έγινε σε αναβολή, το πάνω. Αναβολή, να τα χαρτιά είναι εδώ. Τα χαρτιά είναι εδώ. Περιμένετε, παιδιά. Αυτός ο άνθρωπος εδώ έχει 24 χρονών αγόρι τυφλός. Τυφλός είναι και, αυτή, και πήγε η αστυνομία το και αυτή τυφλός, η κλίση, και τον αυτή η κλίση το συγκεκριμένη, 100%, συγγνώμη λίγο, 100%, αυτή η συγκεκριμένη κλίση είναι από τυφλό, παιδάκι τυφλό. Τυφλός. Αυτό θέλω να πω. Τον έχουν γράψει με αυτή την κλίση, τυφλό είναι το παιδάκι αυτό. Αλλιώς δεν φεύγουμε. Από το νερό πρώτα. Από εδώ δεν φεύγουμε. Είναι 3, όχι. Τη δεύτερη φορά θα γίνει επεισόδια, να ξέρετε, θα μαζευτούμε. Φερθήκαμε πολύ πολιτισμένα, είμαστε εδώ 30 χρόνια, δεν δημιουργήσαμε κανένα πρόβλημα, κανένα. Ήρθανε, μας έκαναν τσαμπουκά το πρωί, σήκωσαν τον άνθρωπο από εκεί με μαγιά 6,5 ώρα. Δηλαδή, εμείς έχουμε και εμείς χέρια. Δεν θέλουμε να τα χρησιμοποιήσουμε. Εντάξει, είμαστε 150-200 άτομα εδώ πάνω. Ούτε με 100 αστυνομικούς δεν μας κάνει κουμάντο, άμα θέλουμε. Αλλά είμαστε πολιτισμένοι από οικογένειες. Αυτοί δεν έχουν οικογένειες και δεν έχουν πολιτισμό απάνω τους. Γιατί δεν ξέρουν τα δικά τους τα παιδιά βρώμα, κοίτας πώς είμαι. Δεν ξέρουν τι είμαι βρώμα. Τα δικά τους τα παιδιά, του Δημάρχου τα παιδιά δεν ξέρουν τι είμαι βρώμα. Τα δικά μου τα παιδιά αυτή τη στιγμή βρωμάνε. Νερό δεν έχουν να πάνε. Ο διευθυντής του σχολείου, στο 7ο, μας πήραν τηλέφωνο 100.000 φορές να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο. Ένα παιδί βρώμικο, εγώ το δικό μου το παιδί, επειδή έβγαλα και γυμνάσιο, δεν το στέλνω σχολείο. Βρώμικο. Δεν έχουμε νερό. Το νερό όταν το πίνεις 2-3 φορές σε παίρνει κοιλιά. Πηγαίναμε στα νοσοκομεία. Αυτά τα πράγματα δεν ζητάμε τίποτα παράλογα. Και άλλη φορά αν έρθει αστυνομία κάτω, θα γίνει πανικός. Το δηλώνουμε και κάνουμε έκκληση στον κύριο Καρυπίδη αυτό να μας βοηθήσει. Όχι με τη βία. Με βία ξέρουμε και εμείς έχουμε χέρια. Και δεν στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο. Αν δεν κάτι είναι... ακόμα με τα σχολεία. Δεν στέλνουμε τα παιδιά στο σχολείο λόγω δεν έχουμε νερό. Δεν έχουμε ρέγμα. Όταν πάνε τα παιδιά σχολείο. Το ρέγμα, άμα δεν ήρθε, αρρωσταίνουν τα παιδιά. Το νερό και το ρέγμα θέλουν το πάρ. Ρέγμα και νερό θέλουμε. Τίποτα άλλο. Αν πάμε τα παιδιά στο σχολείο, δεν πάνε. Τίποτα άλλο. Έχουμε και κάτι σκυλιά που πρέπει να πούμε. Είμαστε Έλληνοι, δεν είμαστε λόγοι. Είμαστε Έλληνοι, είμαστε τόσα χρόνια εδώ στην Τολομαΐδα. Και κάτι άλλο, περιμένετε. Ο καταβλισμός έχει 100 σκυλιά. 100 σκυλιά έχει. Ξένα, δεξιά, αριστερά. Ζητάμε και από. Ζητάμε και από τον Δήμαρχο να στέλνει, να έρθει να τα μαζέψει. Γιατί προχτές παραλίγο να φάνε τα μωρά μας. Θα πρέπει να πούμε ότι τα προβλήματα στον καταβλισμό είναι πάρα πολλά και δυστυχώς οι παρεμβάσεις που κάνουμε πολλές φορές δεν δίνουν αποτέλεσμα γιατί ξαναδημιουργούνται τα ίδια προβλήματα. Τα 3 πιο σημαντικά προβλήματα που ετέθησαν είναι καθαργάς το καθάρισμα του δρόμου το οποίο θα γίνει άμεσα. Υπάρχει στην περιοχή μεγάλος όγκος και απορριμμάτων. Θα πρέπει να πούμε ότι κατά καιρούς έχουμε κάνει μεγάλες παρεμβάσεις και προσπάθειες να καθαρίσουμε το χώρο και τον έχουμε καθαρίσει. Όμως δυστυχώς ξαναδημιουργείται το πρόβλημα και δυστυχώς αυτό το πρόβλημα δεν οφείλεται μόνο στους Ρώμα. Οφείλεται και σε συμπολίτες μας που διαθέτουν εκεί ανεξέλεγκτα διάφορα απορρίμματα. Το δεύτερο είναι η ίδρυυση, η οποία από ό,τι διαπιστώσαμε σήμερα, μάλλον το δίκτυο θα πρέπει να αντικατασταθεί, γιατί και πρέπει να είναι παλιό και επίσης είναι μικρής διατομής ο αγωγός ο οποίος οδηγεί το νερό εκεί. Το επόμενο διάστημα θα αντικατασταθεί σίγουρα αυτός ο αγωγός και έτσι το πρόβλημα τουλάχιστον της ίδρυυσης πιστεύω ότι θα λυθεί οριστικά.
Το τρίτο και το σημαντικότερο από το οποίο ξεκίνησαν και όλες οι διαμαρτυρίες είναι η παράνομη σύνδεση στο δίκτυο της ΔΕΗ που επιχειρείται κατά καιρούς, γιατί ο καταβλισμός σε αυτή του τη μορφή και σε εκείνη την τοποθεσία, από ό,τι με ενημέρωσαν από την ΔΔΕ, είναι αδύνατον να ηλεκτροδοτηθεί νομίμως εάν δεν υπάρξει πολεοδομικό έγγραφο. Άρα λοιπόν πρέπει να δούμε με τις υπηρεσίες μας αν και πώς μπορεί να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Η οριστική λύση του προβλήματος θα είναι με τη δημιουργία ενός κανονικού καταβλισμού, για τον οποίο ήδη ξεκινήσαμε πριν από 2 χρόνια τις διαδικασίες μελέτης. Είμαστε σε συνεργασία με τη διαχειριστική αρχή, γιατί υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο αφορά τη διαχείριση τέτοιων ομάδων, και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να δώσουμε οριστική λύση. Προς το παρόν θα πρέπει να λάβουμε όσα μέτρα μπορούμε για να βελτιώσουμε στοιχειωδώς τις συνθήκες διαβίωσης των συνδημοτών μας. Αλλαγή θέματος, κυρίες και κύριοι. Κάλεσμα για συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση της Πρωτομαγιάς αύριο στις 10 το πρωί στην κεντρική πλατεία Κοζάνης απίφθινε προς τους πολίτες στο εργατικό κέντρο. Η αυριανή ημέρα δεν αποτελεί μόνο ημέρα μνήμης και τιμής στους εργαζόμενους νεκρούς, αλλά μπορεί να γίνει η αφετηρία για ένα νέο κύκλο αγώνων. Ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι συνδικαλιστές στη σημερινή συνέντευξη τύπου. Κάλεσμα σε εργαζομένους, ανέργους και συνταξιούχους να δώσουν το παρόν στην κινητοποίηση που θα γίνει στις 10 το πρωί της Πρωτομαγιάς κάνουν τα εργατικά συνδικάτα. Υπενθυμίζουν πως η Πρωτομαγιά δεν είναι ημέρα αργίας αλλά ημέρα απεργίας. Η εργατική Πρωτομαγιά είναι ημέρα μνήμης και τιμής αλλά και αφετηρία νέων αγώνων. Υπενθυμίζει και συμβουλίζει ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε και όλα κατακτήθηκαν, αποδεικνύοντας ότι οι μόνες χαμένες μάχες είναι αυτές που δεν δόθηκαν. Αυτή η ιστορική μέρα της Πρωτομαγιάς ενώνουμε τη φωνή μας με όλους εκείνους που παλεύουν ενάντια στη φτώχεια και στην εξαθλίωση της κοινωνίας. Η φετινή Πρωτομαγιά, αντί για καλύτερες ημέρες και σχισμένα μνημόνια, έχει ως κυβερνητικό φόντο μισθούς και συντάξεις πείνας, περισσότερη μαύρη εργασία και μεγαλύτερη εργοδυτική αυθαιρεσία. Καλό όλους τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους και όλη την κοινωνία της Κοζάνης και τους ανέργους στην κεντρική πλατεία αύριο στην Κοζάνη, η ώρα 10 το πρωί. Ημέρα μνήμης, ημέρα τιμής. Ημέρα αγώνα για την ειρήνη, τη δημοκρατία, τη δικαιοσύνη, την ισότητα. Ημέρα αγώνα για την επανάκτηση των εργασιακών δικαιωμάτων που όλη τούτη την περίοδο των δυσβάστακτων και των επέσχυντων μνημονίων καταστρατηγήθηκαν σε αυτή τη χώρα συνολικά. Επαναφορά κατά κύριο λόγο και στο ελάχιστο έστω των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που είναι απαραίτητο για τη ρύθμιση της αγοράς εργασίας. Άρα λοιπόν καλούμε όλους τους εργαζόμενους, όλους τους πολίτες, όλους τους άνεργους, μια που είμαστε στην περιοχή με την υψηλότερη ανεργία στη χώρα, 33.000 είναι οι άνεργοι με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία το προηγούμενο διάστημα στην Δυτική Μακεδονία, όλοι μαζί να αγωνιστούμε για να μπορέσουμε έστω να επαναφέρουμε τα ελάχιστα σε αυτόν τον τόπο που χρειάζονται και απαιτούνται για να ρυθμιστεί εκ νέου η αγορά εργασίας. Γιατί σε μια απορριθμισμένη αγορά εργασίας κανένας δεν είναι σε καλή κατάσταση. Ούτε οι εργαζόμενοι που υποφέρουν με μισθούς των 100, 200, 300, 400 ευρώ που πάνε να γίνουν φαινόμενο στη χώρα μας και προαπαιτούμενο πλέον είναι αυτό, και όχι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Είναι απαραίτητο λοιπόν να είμαστε όλοι στην κεντρική πλατεία αύριο στις 10 η ώρα το πρωί για να διατρανώσουμε όλα αυτά που έχουμε χάσει όλη αυτή την περίοδο, έστω κατελάχιστο που λέω, και να μπορέσουμε να πάμε σε μια κοινωνική συμφωνία, να κάνουμε μια κοινωνική συμφωνία σε αυτόν τον τόπο για να πετύχουμε 3 πράγματα τα οποία θα τα βάλουμε σαν στόχο μαζί με τους μικρομεσαίους, μαζί με τους άλλους κοινωνικούς φορείς της περιοχής μας. Επιπλέον, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΔΔ Κοζάνης, αναφέρει τα εξής. Η εργατική Πρωτομαγιά είναι η μέρα τιμής και αγώνα της εργατικής τάξης που με τη διαχρονική της πάλη προσπαθεί να σπάσει τα δεσμά της εκμετάλλευσης, να αμβλύνει τις κοινωνικές ανισότητες, να διατηρήσει και να διευρύνει κατακτήσεις και δικαιώματα. Ο φετινός εορτασμός Πρωτομαγιάς πρέπει να αποτελέσει την απαρχή για την ανατροπή αυτών των αντιλαϊκών πολιτικών, με ενότητα όλων των δυνάμεων της εργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Με τους αυτοαπασχολούμενους, τους μικρομεσαίους, τους επιστήμονες, καλούμαστε σε ενωτικές αγωνιστικές κινητοποιήσεις που να αποκρούν την επίθεση που δεχόμαστε.
Παραμένουμε στο θέμα της Πρωτομαγιάς με άλλη μορφή όμως. Αυξημένη ήταν σήμερα η κίνηση στα κρεοπολία, καθώς πολλοί ήταν αυτοί που έσπευσαν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την καθιερωμένη εξόρμηση στη φύση αύριο για να πιάσουν το Μάη. Η Βάσο Ανουλίδου με την κάμερα του Φλάσ κατέγραψαν απόψεις των επαγγελματιών της πόλης. Η Πρωτομαγιά είναι συνδεδεμένη με μια διάθεση πιο ανάλαφρη. Ευκαιρία λοιπόν να αποδράσουμε και να ξεφύγουμε από τα καθημερινά προβλήματα. Η ημέρα θα βρει πολλές παρέες στην εξοχή να μαζεύουν λουλούδια και να έρχονται κοντά στη φύση. Με τους καταναλωτές να προμηθεύονται και τα απαραίτητα που θα συνοδεύσουν το εορταστικό τραπέζι. Μεγάλη κίνηση παρατηρείται στα κρεοπολία και στα σούπερ μάρκετ. Ιδιαίτερα ικανοποιητική κρίνεται η κίνηση στην αγορά της Κοζάνης εν ώψη του αυριανού εορτασμού της Πρωτομαγιάς. Οι περισσότεροι που θα βγουν στην εξοχή επιλέξουν να προμηθευτούν και τα κατάλληλα προϊόντα για να περάσουν πολύ όμορφα την ημέρα αυτή. Ήρθαν, ψωνίσαν. Το πλάσ φεύγει, έχει την τιμητική του. Εννοείται αυτό. Συνήθως παίρνουν παϊδάκι, σουβλάκι. Λουκάνικα. Εννοείται τα λουκάνικα. Αυτά, μπιφτέκια παίρνουν, κάνουν, κανένα κουκουρέτσι. Πώς ήταν η κίνηση γενικότερα? Η κίνηση είχε αρκετό κόσμο, αλλά όχι τον αναμενόμενο. Ναι. Είναι πιο μετρημένος ο κόσμος στις αγορές του, πώς βλέπετε? Πολύ πιο μετρημένος από κάθε άλλη χρονιά. Ναι. Έχουν μειωθεί οι ποσότητες ενδεχομένως προμηθεύεται. Η ποσότητα έχει μειωθεί. Ο καταναλωτής, μπορώ να πω, είναι ο ίδιος. Αλλά έχουν μειώσει την ποσότητα. Ωστόσο, επιλέγει να φανταστούν ντόπια κρέατα από τον κρεοπόλη της γειτονιάς. Συνήθως ναι. Θα τη γιορτάσουμε. Εργατικά. Εργατικά στην πλατεία, δηλαδή στην κινητοποίηση. Εργατικά, ναι, εργατικά. Μετά στο σπίτι μας. Όπως είπε και ο φίλος. Πού θα πάτε? Εργατικά. Είναι απεργία, δεν είναι αργία για μας. Θα είστε στην πλατεία κι εσείς? Ναι. Και σαν βέγκαν την αψίσω εγώ. Πώς πάει η κίνηση? Εντάξει. Σήμερα καλά, αλλά με μία μέρα δεν γίνεται. Δεν τελειώνει η δουλειά με μία μέρα. Έχει αρκετές παραγγελίες. Τώρα έτυχε να έρθετε την ώρα της παραλαβής που έρχονται να τα πάρουν και εντάξει. Έρχονται, λένε τι θέλουν και έρχονται και τα παραλαμβάνουν. Ναι, τα είχαμε γραμμένα εδώ. Έχω ένα σωρό χαρτιά έτσι εδώ πέρα. Τι φεύγει κυρίως? Σουβλάκια, μπιφτέκια, παϊδάκια, αυτά. Και κεμπάπ έτσι, αν θέλει κανένας να τον κάνουμε για σούβλα. Έχετε προμηθευτεί κι εσείς τα κρέατά σας? Για όλο το χρόνο θέλουμε να βγάλουμε και την επόμενη χρονιά, γιατί με αυτά που μας περισσεύουν μόνο θα τα βλέπουμε από εδώ και πέρα. Πήρατε αρκετά πράγματα, τουλάχιστον για αύριο για την Πρωτομαγιά. Για αύριο θα είμαστε μεγάλη παρέα και εγώ επιμένω. Είναι και για το μέλλον, είναι και για το 15 Αύγουστο, είναι και για το 19. Είμαστε πιο μαζεμένοι και στις αγορές μας, βλέπω. Είμαστε, ναι. Είμαστε. Έχουμε περιορίσει αρκετά πράγματα, ωστόσο τηρούμε τα έθιμα. Προσπαθούμε. Εμείς τα τηρούμε. Αυτοί που έπρεπε να τα φροντίζουν τα έθιμα της Ελλάδος, αυτοί είναι που τα έχουν διαλύσει. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Θα ψήσετε στην εξοχή για να είμαστε λίγο έτσι στο κλίμα της ημέρας? Ναι. Γύρω-γύρω τα δεντράκια, τα αμπέλια, το πράσινο. Θα πιάσουμε και το Μάη αύριο. Πιάσουμε. Αλλαγή. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Στην εκπομπή 7 ημέρες flashback της τηλεόρασης του Flash βρέθηκε το Σάββατο ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης. Ο κύριος Λαφαζάνης αναφέρθηκε στον νόμο της αποεπένδυσης της ΔΕΗ στις γερμανικές επανορθώσεις και εκτίμησε πως μέσα στο 2018 θα γίνουν εκλογές. Περισσότερες λεπτομέρειες θα μας δώσει η Βάσο Ανουλίδου. Βάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι μας είπε ο κύριος Λαφαζάνης το Σάββατο? Μας είπε αρκετά πράγματα. Μας είπε αρκετά πράγματα. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Να πούμε ότι βρέθηκε στην περιοχή μας καταρχάς με αφορμή τις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής στους πύργους Εορδέας για τους σφαγιαστέντες, εκτελεστέντες, κατοίκους από τα στρατεύματα κατοχής και το κάψιμο του ιστορικού χωριού από τους Γερμανούς. Ήταν προσκεκλημένος από τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας. Έχουμε σχετικό ρεπορτάζ αμέσως μετά. Και έδωσε και το παρόν. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό, τον φιλοξενήσαμε και εμείς το Σάββατο. Βρέθηκε μία μέρα νωρίτερα εδώ στην περιοχή και επειδή ήταν επίκαιρα και κάποια ζητήματα, όπως είχε το θέμα της ΔΕΗ και μάλιστα μετά την πρόσφατη ψήφιση του νομοσχεδίου. Θέσαμε έτσι, κάναμε μια γενικότερη κουβέντα που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Αναφορικά με την εκδήλωση, να το συνδέσω λίγο, γιατί έτσι το ξεκίνησε και ο ίδιος, για τις γερμανικές αποζημιώσεις που πρέπει να επιστραφούν κάποια στιγμή. Δήλωσε και από την Εορδέα, από τους πύργους Εορδέας όπου βρέθηκε, ότι ο σύγχρονος μνημονιακός δοσυλλογισμός δεν επιτρέπει να διεκδικηθούν οι γερμανικές αποζημιώσεις. Συνέδεσε δηλαδή τότε την γερμανική κατοχή με μια σύγχρονη μορφή γερμανική κατοχή, αν μπορούμε να πούμε, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Γερμανία χρωστάει στην Ελλάδα και όχι η Ελλάδα στη Γερμανία. Ανοίξαμε πολλά θέματα. Είδαμε το θέμα της ΔΕΗ. Το χαρακτήρισε το νομοσχέδιο ταφόπλακα, όχι μόνο για την
ενεργειακή καρδιά της χώρας, για τη Δυτική Μακεδονία, για το σύνολο της χώρας, για την Ελλάδα. Είπε ότι ο νόμος είναι έκτρομα, ότι πρέπει να αποσυρθεί άμεσα και φυσικά εξέφρασε και την αμφιβολία του στη δική σου ερώτηση, από όσο θυμάμαι, για το αν θα βρεθεί υποψήφιος αγοραστής. Είπε ότι δεν βλέπει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον έτσι όπως είναι τα μέχρι στιγμής δεδομένα. Αυτό δεν μπορεί να το προβλέψει, νομίζω, κανείς. Επίσης, αναφερθήκαμε στις εκλογές, ρωτήσαμε τον κύριο Λαφαζάνη αν βλέπει εκλογές μπροστά του και αυτό το οποίο έτσι κρατήσαμε, νομίζω, το κράτησες και εσύ, είπε το εξής, ότι εκλογές θα έχουμε ή τουλάχιστον θα προκηρύξει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μόνο αν ο κύριος Τσίπρας, ο Πρωθυπουργός, καταλάβει ότι θα είναι εντός του κάδρου. Mm-hmm. Αφήνοντας να εννοηθεί βεβαίως ότι στην παρούσα χρονική στιγμή δεν προβλέπονται άμεσα εκλογές, αλλά ενδεχομένως γίνουν και νωρίτερα σε μια κρίσιμη για τη χώρα στιγμή, εφόσον και ο κύριος Τσίπρας εισηγήσει τα πράγματα και δει ότι και τα ποσοστά θα είναι καλά και θα διατηρηθεί πάνω απ' όλα μέσα στο πολιτικό σκηνικό. Μια άλλη επισήμανση που μπορούμε να πούμε έτσι και στους τηλεθεατές, θα το δουν και στο ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει, είναι για τα μνημόνια, με αφορμή δηλαδή την καθαρή έξοδο που προτάσει η κυβέρνηση. Ο κύριος Λαφαζάνης είπε ότι δεν βλέπει καμία έξοδο, ότι θα συνεχιστούν τα μνημόνια και από τη στιγμή που η χώρα μας έχει υπογράψει κάποιες συμφωνίες και κάποιες δεσμεύσεις που για τα επόμενα χρόνια, αυτό σημαίνει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βεβαίως και με περιουσία, εθνική περιουσία κτλ., ότι θα συνεχιστούν και νέα μέτρα θα έρθουν στο προσκήνιο και η πολιτική αυτή λιτότητα, αν μπορούμε να πούμε, θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια. Κλείνοντας, ο κύριος Λαφαζάνης, μην ξεχνάμε ότι είναι υπέρμαχος του εθνικού νομίσματος και είπε ότι η μόνη λύση είναι να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα και ότι μόνο έτσι μπορεί να ανακάμψει η χώρα. Είχε ενδιαφέρον η συζήτηση που είχαμε μαζί του. Θα έχει φτιάξει και ένα σχετικό βίντεο με αποσπάσματα. Απεσιόδοξος φουλ ήταν ο κύριος Λαφαζάνης. Απεσιόδοξος, ναι. Δεν βλέπει, ας πούμε, φως στον ορίζοντα, φως στο τούνελ που λέμε και τουλάχιστον με την παρούσα κυβέρνηση και βλέπει ότι και τα επόμενα χρόνια θα είναι πολύ δύσκολα και σκληρά για τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Βάσο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να δούμε το ρεπορτάζ από το τι μας είπε ο κ. Λαφαζάνης το Σάββατο. Καλό βράδυ. Και εγώ. Την εκτίμηση πως μέσα στο 2018 θα έχουμε εκλογές, γιατί ο Τσίπρας, όπως είπε, νοιάζεται για την καρέκλα, έκανε ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης, μιλώντας στην εκπομπή 7 ημέρες flashback το μεσημέρι του Σαββάτου. Ο κ. Λαφαζάνης τόνισε πως η κυβέρνηση λέει ψέματα πως βγαίνει η χώρα από τα μνημόνια, μιας και έχει καταδικαστεί, όπως είπε, ο ελληνικός λαός σε αξιολογήσεις και εφαρμοστικούς νόμους ως το 2060. Λοιπόν, είπε ο κ. Τσακαλώτος ότι η Ελλάδα θα έχει 4 εποπτείες. 4 εποπτείες το χρόνο. Σκληρές εποπτείες, μάλιστα είπε. Ανάλογες με αυτές που υφιστάμεθα με τα μνημόνια. Λοιπόν, 4 εποπτείες γιατί να έχει η Ελλάδα? Πρώτον, βεβαίως, ασφαλώς, για να εφαρμόσει όλες τις ρυθμίσεις τις οποίες έχει ψηφίσει με τα μνημόνια. Δεύτερον, όμως, για να έχετε τις σκληρές ρυθμίσεις, πάνω απ' όλα θα έχουμε και καινούργια μέτρα. Αλλιώς δεν δικαιολογούνται τόσο σκληρές εποπτείες. Λοιπόν, άρα θα υπάρξουν καινούργια μέτρα. Άρα θα συνεχίσουμε σε ένα καθεστώς επιτήρησης. Καινούργια μέτρα θα υπάρξουν, θα υπάρξει σκληρή επιτήρηση και αυτή η σκληρή επιτήρηση θα είναι το χρυσωμένο χάπι για να μην πάει η κυβέρνηση στην πιστοληπτική γραμμή που θα σημαίνει ανοιχτά και καθαρά μνημόνιο. Δηλαδή το δίλημα τώρα είναι ανοιχτό μνημόνιο με επιστοληπτική γραμμή ή σκληρή εποπτεία και μέτρα, τα παλιά και τα καινούργια, με αφανές μνημόνιο. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα της ενέργειας και του νόμου για την αποεπένδυση της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού, νόμο που χαρακτήρισε έκτρωμα και ταφόπετρα για την περιοχή και την Ελλάδα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά πως ΔΕΗ σημαίνει Ελλάδα. Όλη η ενεργειακή βάση της χώρας ξεπουλιέται σε εχώρια τροχτικά, κυρίως όμως σε πολυεθνικά συμφέροντα. Γι' αυτό λέω ενεργειακή αποικία η Ελλάδα. Και εδώ γίνεται ένα τεράστιο θέμα άμυνας και ασφάλειας. Περνάμε κρίσιμες στιγμές. Αν όλη η ενεργειακή βάση εκχωρηθεί σε ξένα χέρια, με συγχωρείτε πάρα πολύ, πώς αυτή η ενεργειακή βάση που παίζει τόσο κρίσιμο ρόλο στην άμυνα και την ασφάλεια της χώρας θα αξιοποιηθεί στην κατάλληλη στιγμή υπέρ των εθνικών συμφερόντων? Εγώ σας λέω μια κρέα περίπτωση. Εντάξει. Είναι εύλογο τέτοιο. Πολλούνται ενεργειακές μονάδες.
Αύριο γιατί να μην τις πάρει Μπότας, η τουρκική. Οι ιδιώτες τις έχουν πολυεθνικές, μπορούν να τις πουλήσουν όπου θέλουν. Ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας Παναγιώτης Λαφαζάνης δήλωσε πως δύσκολα θα βρεθεί αγοραστής για τις μονάδες και πως αν βρεθεί δεν θα τον αφήσει η κοινωνία της περιοχής να έρθει. Τέλος, ο κ. Λαφαζάνης κάλεσε το λαό σε ανατροπή της κυβέρνησης και αυτής της πολιτικής, προσθέτοντας πως η χώρα μπορεί να ορθοποδήσει έχοντας μόνο εθνικό νόμισμα. 74 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τη μεγάλη σφαγή των κατοίκων των πύργων της Εορδαίας από τα ναζιστικά στρατεύματα. Χθες, στο μνήμο που έχει στηθεί στο σημείο της εκτέλεσης, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης, παρουσία πολιτικής και τοπικής ηγεσίας καθώς και πλούσιου κόσμου. Κιναλή Αναστασούλα, Κιναλή Γεώργιος, Κιναλή Χρυσούλα, Κιναλή Δήμητρα. Τη μνήμη των 335 κατοίκων των πύργων Εορδαίας που εκτελέστηκαν από τους Ναζί στις 24 Απριλίου του 1944, τίμησαν και φέτος οι συγχωριανοί τους. Οι πύργοι, όπως και όλη η Εορδαία, είναι από τους μαρτυρικότερους τόπους της ελληνικής επικράτειας και ο φόρος αίματος του ελληνικού λαού ενάντια στον φασισμό και τον ναζισμό είναι πολύ δυσανάλογα μεγάλος. Το έγκλημα αυτό δεν παραγράφεται και αποτελεί παράδειγμα για μας, για τους αγώνες του σήμερα και για να συνεχίσουμε να διεκδικούμε τις γερμανικές επανορθώσεις και αποζημίωση. Ένα ζήτημα που εξακολουθεί να παραμένει ανοιχτό. Καθώς, κύριε ανάδοχο ταυτικάς των φωνεφέντων υπό των στρατευμάτων κατοικής κατοίκων της κοινότητας καινούργιας στάθης. Επίκεντρο των εκδηλώσεων ήταν το μνημείο που έχει στηθεί στον τόπο της εκτέλεσης. Μετά τη Θεία Λειτουργία τελέστηκε μνημόσυνο στη μνήμη των θυμάτων, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας Θεόκλητου και κατάθεση στεφάνων. Αθάνατη! Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η ελληνική κοινωνία για να προχωρήσει είναι απολύτως όρημη αυτή τη στιγμή για συνενέσεις και χρειάζονται σημαντικές και δυναμικές συνενέσεις για να προχωρήσει η κοινωνία μας και να προχωρήσει η χώρα. Πιστεύω ότι δεν είναι μονάχα ένα χρέος ηθικό μπροστά σε πραγματικούς ήρωες, αλλά είναι και μια αναγκαιότητα η διατήρηση της συλλογικής μνήμης. Είναι επιτακτική ανάγκη, νομίζω ότι η σημερινή κυβέρνηση, τουλάχιστον αυτή, να βάλει ως πρώτο θέμα τις αποζημιώσεις από την Γερμανία. Νομίζω ότι όλες οι κυβερνήσεις προηγούμενες και όλα αυτά τα χρόνια το λέγανε και μείναν μόνο στα λόγια. Μα να αναφαίνεται το σκιάχτρο του πολέμου που κάθε τόσο εμποχαρεί συνάνθρωποι μου προσκυνούν. Οι Ναζί τον Απρίλιο του 1944 σφαγίασαν τους κατοίκους των πύργων με μεγάλη σκληρότητα και μερικούς από αυτούς τους πυρπόλησαν ζωντανούς σε αχυρώνα. Όπως η εκπαίδευση είναι ένα δημόσιο δικαίωμα, η επιδίωξη της ιστορικής συνείδησης είναι μια προσωπική υποχρέωση και η μνήμη μια συλλογική διαδικασία. Για το λόγο αυτό σήμερα, όπως και κάθε χρόνο, τιμούμε τη μνήμη των αδικοσκοτωμένων πυριωτών που βρήκαν φρικτό θάνατο από τους Ναζί στις 23 Απρίλη του 1944. Και με θυμία μας τη μνήμη τους, ανάβουμε καντήλια στο τόπο θυσίας και τιμούμε τους μάρτυρες της Λευτεριάς. Γιατί το αγνό της δέντρο δεν ποτίζεται μόνο με ηρών, αλλά και με μαρτύρων αίμα. Στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης βρέθηκε και ο πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας, Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο οποίος κάλεσε τη Γερμανία να αποζημιώσει άμεσα τη χώρα μας για τα εγκλήματα που έκανε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι να υπογραφεί συνθήκη ειρήνης με τη Γερμανία και η Γερμανία να πληρώσει για τις καταστροφές που έχει κάνει στη χώρα μας, να πληρώσει για τις γερμανικές αποζημιώσεις και να ξοφλήσει το κατοχικό δάνειο. Η Γερμανία μας χρωστάει, δεν της χρωστάμε. Πάμε τώρα στη δράση Let's Do It Greece και να δούμε τι έγινε χθες στο Βόλιο με τους δεκάδες εθελοντές να συμμετέχουν σε δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος. Η Κατερίνα Μαρκοπούλου βρέθηκε εκεί και μας δίνει το ρεπορτάζ. Κατερίνα. Καλησπέρα, Σοκράτη. Ήμουν μαζί με τον εικονολήπτη μας, τον Μιχάλη τον Τεμέλκο, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία. Πολύς κόσμος. Πρέπει να πούμε ότι όλο το υλικό
Και ό,τι καταγράψαμε θα το μεταδώσουμε στα πλαίσια της εκπομπής στο Κόκκινο την Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ. Mm-hmm. Μιλάνε πάνω από 50 εθελοντές που βοήθησαν στον καθαρισμό του βοήου. Να πούμε ότι ξεκίνησαν οι δράσεις από νωρίς το πρωί, από την Σιάτιστα. Αμέσως μετά ακολούθησαν δράσεις στην Εράτηρα, στη Γαλατινή, στο Τσοτήλι, στη Βουχορίνα και καταλήξαμε στον Πεντάλοφο. Συμμετείχαμε και εμείς όπου μπορούσαμε, καθαρίζοντας αύλιους χώρους σχολείων, δημοτικά καταστήματα, γιατί έχει πάρα πολλά στο Βόλιο. Ενώ οι δράσεις επεκτάθηκαν και σε αρκετά σημεία από όπου διέρχεται ο ποταμός Αλιάκμονας. Να πούμε, Σωκράτη, ότι χιλιάδες ήταν οι εθελοντές σε ολόκληρη τη χώρα που συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δράση που τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλου. Να πούμε όσον αφορά το Βόλιο, ότι ο αρμόδιος αντιδήμαρχος καθαριότητας δήλωσε ικανοποιημένος από την συμμετοχή των δημοτών, ενώ ιδιαίτερα χαρούμενος δήλωσε και ο δήμαρχος Δημήτρης Λαμπρόπουλος, ο οποίος πρέπει να πούμε συμμετείχε ενεργά στις περισσότερες δράσεις που έλαβαν χώρα στο Δήμο του. Ήταν υπό την αιγίδα του Δήμου Βοΐου όλες αυτές οι εκδηλώσεις και ήταν πολύ καλά οργανωμένες και συντονισμένες. Ένα Let's Do It Greece το μήνα και θα ήταν πολύ καλύτερο το περιβάλλον. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι. Η αλήθεια. Και ειδικά μετά την αυριανή Πρωτομαγιά, Τετάρτη δηλαδή, αν γινόταν, να καθαρίσουν αυτά που θα αφήσουν πίσω τους. Προτείνω εγώ την Τετάρτη να πάμε εμείς να καθαρίσουμε τους χώρους όπου θα πάνε αύριο να γιορτάσουν την Πρωτομαγιά. Να ευχηθούμε καλό μήνα στους τηλεθεατές μας, να περάσουν καλά αύριο όπου και να πάνε. Και να σε ρωτήσω, ξέρεις εδώ τι λέμε, εσύ που θα πιάσεις το Μάη. Εγώ στο δασάκι της Μεσοποταμίας στην Καστοριά. Πολύ ωραία, όμορφα να περάσετε. Καλή συνέχεια, να ευχηθούμε σε όλους καλύτερο. Μας έχεις ετοιμάσει ρεπορτάζ, ναι, έτσι. Ακολουθεί το ρεπορτάζ και είπαμε την τα Πέμπτη, 10.30 το βράδυ. Τώρα είναι ένα πολύ μικρό ρεπορτάζ υπό την επίβλεψη του Μιχάλη του Τεμέλκου. Τα περισσότερα την Πέμπτη, 10.30 το βράδυ. Στο Κόκκινο. Ευχαριστούμε και καλή πολύ, συνέχεια. Κατερίνα. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Εκδήλωση η οποία υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνονται όλα αυτά και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, εφόσον κάναμε όλη τη διαδρομή από τη Σιάτιστα, φτάνουμε στο Τσοτήλι και μετά θα πάμε στον Πεντάλοφο, να δείτε τι κάνουν οι εθελοντές. Είναι μια μέρα ξεχωριστή για όλους μας. Εύχομαι όλοι αυτοί οι εθελοντές να παρακινήσουν και άλλους και να κάνουμε τα χωριά μας, τις πόλεις μας καθαρές. Τη στιγμή που και ο κύριος Πρόεδρος της Δημοκρατίας δέχτηκε να είναι υπό την αιγίδα του, οπότε νομίζω ότι πρέπει και εμείς να κάνουμε κάτι το ελάχιστο. Εύχομαι σε όλους πάντως να είναι καλά και να είμαστε εδώ να καθαρίζουμε όλο τον τόπο μας, γιατί ο τόπος μας είναι τόσο ωραίος, τόσο καλός, οπότε πρέπει να είναι και καθαρός. Εύχομαι όλοι, όπως εσείς και εμείς, να συμμετέχουν όλοι σε αυτήν τη δράση. Νομίζω δεν είναι κάτι το δύσκολο. Είναι αφιερώνεις 2 ώρες, 3 από όλο τον χρόνο για να κάνεις κάτι το οποίο θα φανεί και στην συνέχεια. Αξίζει τον κόπο, αξίζουν οι πολίτες αυτοί που ενδιαφέρονται για αυτό το πράγμα. Αξίζουν οι εθελοντές. Και έχω και εδώ σήμερα και τα παιδιά του Συλλόγου Τσοτηλιωτών, πολιτιστικό, νεολαία, η οποία ενδιαφέρεται και μου ζητάνε και πράγματα τα οποία θα τους τα κάνουμε μόνο και μόνο για να γίνει το Τσοτήλι πιο όμορφο από ό,τι ήταν. Ναι, σπάνια βλέπουμε αυτές τις ηλικίες να συμμετέχουν σε τέτοιες εκδηλώσεις. Πραγματικά, κύριε Δήμαρχε, είστε ιδιαίτερα τυχερός που έχετε αυτούς τους νέους. Κοιτάξτε, αυτοί οι σύλλογοι ήρθαν και μου το ζήτησαν, ας πούμε, να είναι και είναι ο μόνος σύλλογος ο οποίος είναι όλο νέα παιδιά. Και γι' αυτό και λέω ότι τα παιδιά αξίζουν τον κόπο να τα βοηθήσουμε περισσότερο. Και από το Βόλιο θα πάμε στο Αμίνδεο. Πολλοί εθελοντές συγκεντρώθηκαν στο Άλσος Πευκάκια και με τον εξοπλισμό που διέθεσε ο Δήμος καθάρισαν την κύριο περιοχή. Το ρεπορτάζ έχει ο Σταύρος Γεωργούλας. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, ο Δήμος Αμιντέου έδωσε το παρόν την Κυριακή 29 Απριλίου στην πανελλαδική δράση Let's Do It Greece, που έχει στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού και ιδιαίτερα των παιδιών σε περιβαλλοντικά ζητήματα.
Η φετινή δράση στον Δήμο Αμιντέου περιλάμβανε παρεμβάσεις καθαριότητας και καλοπισμού του χώρου Άλσος Πευκάκια με ταυτόχρονη διαδραστική εκδήλωση για τα μικρά παιδιά. Αξίζει να σημειωθεί πως η συμμετοχή των εθελοντών ήταν φέτος ιδιαίτερα αυξημένη σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που συμμετέχουμε σε αυτή τη δράση. Βλέπετε ότι φέτος έχουμε πολύ πιο μεγάλη ανταπόκριση. Φαίνεται ότι ο εθελοντισμός στο Δήμο μας έχει πάρει σάρκα και οστά μέσα από τη συνεργασία των ομάδων, των σχολείων, των συλλόγων. Εκτός από τον Δήμο και τη Δημοτική Κοινότητα Αμιντέου, στη δράση συμμετείχαν με εθελοντές οι ομάδες του Ερμή και των Ελπίδων Αμιντέου, το Γενικό Λύκειο Αμιντέου, ο Σύλλογος Καρκινοπαθών Αμιντέου και Περιχώρων Μαζί για τη Ζωή, ο Πολιτιστικός και Μορφωτικός Σύλλογος Λεβέας, το Σωματείο Συνταξιούχων ΔΕΗ Φλόρινας, οι Σύλλογοι Ποντίων και Γυναικών Λεβέας, ενώ ταυτόχρονα διάφοροι σύλλογοι σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Αμιντέου πραγματοποίησαν αντίστοιχες δράσεις σε επιλεγμένα σημεία. Είναι η τρίτη φορά όντως που συμμετέχει ο Δήμος Αμιντέου σε αυτή την ενέργεια στο ελληνικό τμήμα του Let's Do It in Greece. Έχουμε μια πολύ μεγάλη ομάδα από τον Δήμο μας με συλλόγους όπως είναι ο Ερμής, όπως είναι ο Έαντας, Σύλλογος Γυναικών Λεβέας, Σύλλογος Ποντίων Λεβέας και διάφορες κοινωνικές και κοινοφελείς εκδηλώσεις. Είμαστε νομίζω πάρα πολύ ικανοποιημένοι σήμερα. Και τις δύο χρονιές είχαμε καλά στοιχεία. Σήμερα αποδεικνύεται ως τρίτη χρονιά ότι είμαστε πάνω από τους διπλάσιους που είχαμε πέρυσι. Σήμερα, όπως κάθε χρόνο, διοργανώνεται ανά την Ελλάδα η δράση Let's Do It Greece. Είναι μια δράση προς το περιβάλλον, όπου σαν κύριο χαρακτηριστικό έχει τον εθελοντισμό. Έχουμε, πέρα από τη δράση τη σημερινή που επιβάλλεται για όλους, χρειάζεται καθημερινή, πιστεύω, βοήθεια σε όλα τα επίπεδα. Ονομάζομαι Σοκράτης Λαζαρίδης. Είμαστε από το Γενικό Λύκειο, μια ομάδα εθελοντική, η οποία συμμετέχει όλη την εβδομάδα του εθελοντισμού σε αυτές τις δράσεις που οργανώνει και ο Δήμος. Είμαστε από τις Ελπίδες Αμιντέου Χάντμπολ. Ήρθαμε να καθαρίσουμε το χώρο εθελοντικά. Είμαστε εδώ μια ομάδα παιδιών. Είναι και ο Σύλλογος, Σύλλογος Ποντίων Λεβέας. Όπως βλέπετε, τα παιδιά ήρθαν εδώ να βοηθήσουν. Είναι δεύτερος χρόνος που γίνεται αυτή η πρωτοβουλία και είναι πάρα πολύ ωραία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και σήμερα. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Αμιντέου, που τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γενικά, συμμετέχει σε αυτή την πανελλήνια εκστρατεία, σε αυτή την πανελλήνια δράση. Ευχαριστούμε, όπως είπε και η Αθηνά, τον Δήμο Αμιντέου που μας δίνει την ευκαιρία να προσφέρουμε την εθελοντική μας εργασία. Φέτος η συμμετοχή ήταν αθρώα. Είχαμε πάρα πολλούς πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους και γενικότερα φορείς της περιοχής. Στον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών του, στοχεύει το επιμελητήριο της Κοζάνης με την αναβάθμιση της ιστοσελίδας του και της μηχανογράφησης. Παράλληλα, ξεκίνησε η εκπαίδευση του προσωπικού για τη χρήση της νέας τεχνολογίας. Σε αναβάθμιση της μηχανογράφησης και της ιστοσελίδας του ΕΒΕ Κοζάνης, προχωράει η νέα διοίκηση σε μια προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργικότητας του συστήματος και εξυπηρέτησης των μελών του επιμελητηρίου, όπως προτάσει σύγχρονη εποχή. Το επιμελητήριο αλλάζει το μηχανογραφικό του σύστημα. Ήταν μια απαίτηση και του επιχειρηματικού κόσμου, την οποία πραγματοποιεί η νέα διοίκηση, καθώς επίσης αλλάζει και την ιστοσελίδα του. Είχαμε την πρώτη ενημέρωση από την ανάδοχο εταιρεία του κ. Αβραμίδη. Είχαμε την εκπαίδευση του προσωπικού όσον αφορά και το μηχανογραφικό σύστημα, αλλά και για τις διαδικασίες που χρειάζεται η ιστοσελίδα μας. Πιστεύω ότι σε δύο με τρεις μήνες θα είμαστε έτοιμοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, στόχος είναι η δημιουργία μιας φιλικής και λειτουργικής προς τον επιχειρηματή ιστοσελίδας. Φιλοδοξούμε να ετοιμάσουμε και θα ετοιμάσουμε άμεσα τη νέα ιστοσελίδα του επιμελητηρίου, η οποία θα είναι φιλική, πάρα πολύ φιλική στα μέλη του επιμελητηρίου, των οποίων θα τα επισκέπτονται, και θα αναπτύξουμε εκεί πάνω πολλές ανταποδοτικές υπηρεσίες. Δηλαδή, ο επιχειρηματίας να μην χρειάζεται να έρχεται στο επιμελητήριο, να τα κάνει όλα από το γραφείο του. Το επιτάσσουμε και νομίζω. Ακριβώς. Και λόγω κόστους κτλ. Επίσης, υπάρχουν και πολλές ανταποδοτικές υπηρεσίες που θα μπορεί να τις χρησιμοποιεί το μέλος
εφόσον είναι ταμιακά ενήμερος. Επίσης θα έχει και ένα ημερολόγιο εκδηλώσεων, όπου κάθε επισκέπτης θα μπορεί να βλέπει τις εκδηλώσεις του επιμελητηρίου, τις οποίες θα κάνει στο μέλλον. Ο κ. Αβραμίδης αναφέρθηκε και στο σύστημα μηχανογράφησης και στα πλεονεκτήματα που αυτό προσφέρει. Όσον αφορά τη μηχανογράφηση, την εσωτερική μηχανογράφηση του επιμελητηρίου, το επιμελητήριο μπαίνει σε μια νέα γενιά, σε μια σύγχρονη γενιά μηχανογραφικών υπηρεσιών. Η εξυπηρέτηση στο μέλλον θα γίνεται άμεση. Η διασφάλιση και η διαφάνεια είναι προτεραιότητα όλης της εφαρμογής. Καθώς επίσης θα υπάρχει ένα μικρό CRM μέσα σε όλη την εφαρμογή, όπου θα μπορούμε στοχευμένα να στέλνουμε ενημερώσεις. Δηλαδή συνήθως βγαίνει ένα δελτίο τύπου και πάει σε όλους. Κάποιους ενδιαφέρει, τους περισσότερους δεν τους ενδιαφέρει, ενδιαφέρει λίγους. Τώρα λοιπόν θα μπορούμε μέσα από την εφαρμογή να στέλνουμε στοχευμένες ενημερώσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όπως είπα και πριν, ο επιχειρηματίας θα μπορεί από μακριά να εξυπηρετείται χωρίς να έρθει εδώ. Καθώς επίσης όχι μόνο επιχειρηματίας, αλλά και ένας επισκέπτης ο οποίος θέλει να αναπτύξει δραστηριότητα στην περιοχή, στον νομό. Θα μπορεί δηλαδή μέσα από τη σελίδα να αναζητεί συγκεκριμένες επιχειρήσεις με συγκεκριμένη δραστηριότητα και να παίρνει ένα επιχειρηματικό κατάλογο που κάνουν αυτή τη δουλειά. Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι του λογιστηρίου, και αυτό εξυγχρονίζεται, παρήλειψα προηγουμένως να πω ότι από εδώ και πέρα όλα τα έγγραφα τα οποία τηρεί το επιμελητήριο σε ενδιαφέρον φακέλο θα είναι ψηφιοποιηθούν. Και θα υπάρχει άμεση αναζήτηση στο μέλλον, εύκολη και γρήγορη. Παραδείγματος χάρη, έρχεται ένα έγγραφο και μετά από 5 χρόνια ο πρόεδρος το αναζητεί. Θα μπορεί αμέσως να το αναζητεί στην εφαρμογή, να το βρίσκει, γιατί αυτό θα είναι ψηφιοποιημένο. Η εσωτερική μηχανογράφηση αναμένεται να ξεκινήσει τέλη Μαΐου, ενώ περί τα μέσα Ιουλίου θα βγει στον αέρα και η νέα ιστοσελίδα. Δικιά μας απέτηση της νέας διοίκησης είναι το επιμελητήριο να περάσει σε μια νέα εποχή, σε μια σύγχρονη εποχή, έτσι όπως απαιτείται. Και έτσι όπως πρέπει για να εξυπηρετηθεί ο επιχειρηματικός κόσμος. Μαθητές δημοτικών σχολείων της Πτολεμαΐδας βρέθηκαν σήμερα στο ρυχείο Αμιντέου για δεντροφύτευση. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προχώρησαν σε φύτευση 70 νέων δέντρων. Εβδομήντα δέντρα, όσο και ο αριθμός των μαθητών των δύο τμήματων του 4ου και 10ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας φυτεύτηκαν σήμερα στις αποθέσεις του ορυχείου Αμιντέου της ΔΕΗ. Πρόκειται για πρόγραμμα ανάπλασης χώρων, το οποίο εδώ και χρόνια υλοποιεί το Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας με τη συμβολή φορέων και πολιτών της περιοχής, κυρίως μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όπως δηλώνει η τομεάρχης περιβάλλοντος Μελίνα Ανδρεάδου, από το 1995 μέχρι σήμερα φυτεύτηκαν στο Λιγνητικό Κέντρο 7 εκατομμύρια δέντρα σε 40.000 στρέμματα από κατεστημένες εκτάσεις, από τις οποίες το 50% δεντροφυτεύτηκε με δασικά είδη. Άλλος θα ρίχνει χώμα. Ρίξε λίγο χώμα. Στοπ, 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 στοπ. Όχι, όχι. Με τις φτέρνες. Σήμερα είμαστε πολύ χαρούμενοι. Έχουμε την επίσκεψη από τα δύο δημοτικά σχολεία της Πτολεμαΐδας, το 4ο με το 10ο. Και εφαρμόζουμε ένα πρόγραμμα δεντροφύτευσης. Η ΔΕΗ στα πλαίσια της και τα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, στα πλαίσια της αποκατάστασης του περιβάλλοντος, εφαρμόζει ετησίως προγράμματα αποκατάστασης. Για φέτος φυτέψαμε εδώ στην περιοχή του ορυχείου Αμιντέου, πεδίου Αμιντέου που βρισκόμαστε, 85.000 δέντρα ακακίας. Λίγα κρατήσαμε για να κάνουμε αυτό το πρόγραμμα σήμερα εδώ με τους μαθητές. Διαμορφώνεται πριν τα πρανή και στη συνέχεια δεντροφυτεύονται. Φέτος, στην υπόλοιπα ορυχεία της Πτολεμαΐδας, προχωρήσαμε σε αποκαταστάσεις που έχουν να κάνουν με τη διάστρωση και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου και στη συνέχεια του χρόνου θα προχωρήσουμε σε δεντροφυτεύσεις. Να πω ότι συνολικά έχουν αποκατασταθεί περί των 40.000 στρεμμάτων, εκ των οποίων τα 20.000 είναι με δασικά είδη, έχουν φυτευτεί με δασικά είδη. Αυτό σημαίνει περίπου φυτεύτηκαν 7 εκατομμύρια δέντρα. Ένα πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης που το ξεκινήσαμε από την αρχή της σχολικής χρονιάς, 4 τμήματα, 2 από το 10ο και 2 από το 4ο δημοτικό σχολείο.
είχαμε απευθυνθεί καταρχάς στο Δήμο Πτολεμαϊδας για να κάνουμε μια αναδάσωση στο κανάλι. Έτσι, σαν επιστέγασμα του όλου προγράμματος. Ο Δήμος, δεν ξέρω για ποιους λόγους δικούς του, δεν κατάφερε να μας βοηθήσει και να υλοποιηθεί αυτό που είχαμε προγραμματίσει. Απευθυνθήκαμε στη ΔΕΗ, στην κυρία Ανδρεάδου, και με πολύ χαρά δέχτηκαν να μας βοηθήσουν και βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Πιστεύω στην περιοχή που ζούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά να ευαισθητοποιούνται σε θέματα περιβάλλοντος, γιατί η εξορυκτική διαδικασία της ΔΕΗ έχει περιορίσει και το πράσινο, έχει αυξήσει τους ρήπους και το νέφος, και η αναδάσωση, η δενδροφύτευση και η ανάπλαση του περιβάλλοντος είναι πάρα πολύ σημαντική. Πρέπει να γίνει υπόθεση όλων. Τι λένε τα παιδιά, πώς συμμετέχουν? Τα παιδιά χάρηκαν πάρα πολύ τη σημερινή διαδικασία. Δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βγούμε έξω όσες φορές θέλαμε. Έχουμε τώρα μία επίσκεψη για το Καστανόδασος. Δεν μπορέσαμε να πάμε το φθινόπωρο που είχε τα κάστανα. Δεν μας βοήθησε ο καιρός, το είχαμε προγραμματίσει. Θα το κάνουμε τώρα που είναι καταπράσινο. Γενικά χαίρονται κάθε έξοδο έξω από το σχολείο. Και όταν υπάρχουν και τέτοιες περιοχές με πράσινο, με δάσος, όπου μπορούν να διασκεδάσουν, να παίξουν χωρίς κίνδυνο και να απολαύσουν το καθαρό περιβάλλον, ένα παιδί τι θέλει? Αυτό. Παιχνίδι και πράσινο. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες Κυριακή στη Φλόρινα η καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση Χριστίδιος Τελετή. Στην τιμητική αυτή εκδήλωση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αριστοτέλης, βραβεύονται οι αριστούχοι μαθητές και μαθήτριες των γυμνασίων και λυκείων των Δήμων Φλόρινας και Πρεσπών. Σταθένος, Σιώκης Οδηγρίας, Σιώκης Λουκάς. Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε φέτος η Χριστίδιος Τελετή από τον Σύλλογο Αριστοτέλης. Η εκδήλωση έγινε στην κατάμεστη αίθουσα Θεάτρου του Συλλόγου. Πρόκειται για μια εκδήλωση που τελείται εδώ και 56 χρόνια με στόχο την βράβευση των πρώτων μαθητών, μαθητριών των γυμνασίων και λυκείων των Δήμων Φλωρίν και Προσπών. Κεντρικός ομιλητής ήταν ο καθηγητής του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, πατέρας Ειρηναίος Χατζηεφρεμίδης. Η δημοκρατία, αγαπητοί μου, οφείλει να παρέχει σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες με το ποιοτικό και αξιοκρατικό σχολείο, που θα παρέχει τη δυνατότητα της αριστείας σε όλους ανεξαιρέτως με βάση την αξία τους, να παρέχει δωρεάν παιδεία χωρίς φροντιστήρια, όπου οι φιλότιμοι γονείς να πάρουν εκατομμύρια, μπορεί στο εξωτερικό να έχουν ψηλή φιλολογία, αλλά δεν τα έχουν αυτά. Και έτσι, δυστυχώς, η είσοδος στα ΑΕΗΝ αποτελεί προνόμιο λίγων τεινών, κατεχόντων και ακόμη λίγων τεινών. Μην παρατηρείτε το φαινόμενο των τόσο πολλών χαμένων ωρών διδασκαλίας. Να μην γίνω κακός εδώ, δεν θέλω. Να νοικοκυρέψει τα πράγματα, παρακαλώ, το Υπουργείο. Τιμητική εκδήλωση για τον Άρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Θρόνου και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής του Οδείου της Φλόρινας, Στέφανο Δόντσιο, πραγματοποίησε το Οδείο της Φλόρινας και η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδέας. Η εκδήλωση έγινε χθες Κυριακή στην Εκκλησία του Αγίου Παντελήμωνα. Εκδήλωση προς τιμή του μουσικοδιδάσκαλου του Οικουμενικού Θρόνου και καθηγητή Βυζαντινής Μουσικής του Οδείου Φλόρινας Στέφανου Δόντσιου πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος Φλόρινας. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Οδείο Φλόρινας και η Ιερά Μητρόπολη. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Οδείο Φλόρινας και η Ιερά Μητρόπολη Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδέας. Η εκδήλωση έγινε με αφορμή την παρουσίαση βιβλίου με τίτλο «Οκτοηχεία Χερουβικών». Κλείνοντας, δάσκαλε, σε ευχαριστούμε. Μου επιτρέπεις για τον ελληνικό. Γιατί αισθάνομαι ηλικία, όπως και σήμερα αισθάνομαι ότι βρίσκομαι στο σπίτι μου. Έχω έτσι την αίσθηση αυτή, το σπίτι μας πρώτη μια οικογένεια. Σε ευχαριστούμε, δάσκαλε, για το σπουδαίο αυτό έργος και για όσα έχεις προσφέρει στην εισαγωγική τέχνη. Η τιμητική αναγνώριση λοιπόν, δάσκαλε μας, λέει τα εξής. Σύλλογος Ιεροσαρτών Φλωρίνης Ιωάννης ο Παπασκηνός. Απονέμει με βαθύτατο σεβασμό και ευγνωμοσύνη τιμητική αναγνώριση εις τον Άρχοντα Μουσικοδιδάσκαλο του Οικουμενικού Θρόνου και πρωτοψάρτη του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Παντελεήμονος Φλωρίνης κ. Στέφανο
Το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με προσεκτικές προεκτελέσεις τόσο των χειρονομικών όσο και των διαφόρων των ψαστικών, χωρίς ωστόσο να αλλοιώνεται η ψευδική μεγαλοπρέπεια και το ύφος της μεγάλης Χριστού Εκκλησίας και της Παραδόσεως. Με την ευλογία και την έγκριση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φλωρίνης Χριστών και Ορδέας Αγίου Θεοκητού, που είναι ο πρώτος που είδε το προσχέδιο του βιβλίου, προχώρησα στην έκδοση. Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Προσφορά εβδομάδας. Ηλιακός θερμοσύφωνας επιλεκτικού συλλέκτη πυραμίδας. 160 λίτρα ελληνικής κατασκευής. 5 χρόνια εγγύηση μόνο 599 ευρώ. Τηλέφωνο smartphone. Τετραπύρινο. Οθόνη 5 ίντσων. Διπλή πίσω κάμερα 8 και 5 megapixel. 8 GB μνήμη μόνο 59 ευρώ. Σύστημα σιδερώματος Τεφάλ. 1,6 λίτρα boiler συνεχούς ροής. 7,5 bar πίεση ατμού. Σύστημα συλλογής αλάτων μόνο 269 ευρώ. Πού να πάω? Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Όλα τα απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης είμαστε ανοιχτά και παράδοση των προϊόντων γίνεται σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Ηλεκτρονέτ Κωνσταντινίδης. Σχέσεις. Εμπιστοσύνης. Ένας νέος χώρος στην Πτολεμαίδα. Φιγουρίνη Επίπλου. Ένα σύγχρονο κατάστημα με εύκολη πρόσβαση και πάρκινγκ. Υψηλή ποιότητα επίπλων, παιδικών επίπλων, στρωμάτων και φωτιστικών. Σε τιμές που σέβονται τον καταναλωτή. Φιγουρίνη Επίπλου. Στο τρίτο χιλιόμετρο Πτολεμαΐδας Φλόρινας. Φτιαγμένο για εσάς. Τεχνομπετών ΑΕ. Έτοιμο σκυρόδεμα. Προϊόντα λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων στην κατάκτηση των Group. Το νέο Renault Clio και το Clio Sport Tourer από 10.790. Το νέο Renault Megane από 15.390. Το νέο Seat Ibiza από 10.990. Το νέο Seat Arona από 14.900. Το νέο Suzuki Swift από 11.830. Κατάκτησε το Group από τους μεγαλύτερους διανομής καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Νηφικά βαπτιστικά My Day. Τώρα στην Κοζάνη. Φιλίππου Β' 41, στον πρώτο όροφο. Με την επιμέλεια της Έφης Μελά. Αυτά ήταν, κυρίες και κύριοι, τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας, όπως τα κατέγραψαν οι κάμερες του Flash. Ακολουθεί η πρόγνωση του αυριανού καιρού με τον Γιώργο Βασιλιάδη. Αμέσως μετά η εκπομπή Ματιές στα Σπορ με τον Γιώργο Κατσίκα. Από όλους και όλες εμάς, καλό σας βράδυ και καλή Πρωτομαγιά. Watching you stand.